Ναι. Έχει ξεκινήσει επίσημα η Γενική Γραμματεία. Για να έχει όμως τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις ο Γενικός Γραμματέας, πρέπει να υπάρξει μια εκχώρηση αρμοδιοτήτων με υπουργική απόφαση. Είδα αλλιώς, ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να κάνει ορισμένες δραστηριότητες, να έχει ορισμένες δραστηριότητες, και είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική εργασία μέχρι τώρα. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της ΣΥΤΙΣ, με το θέμα των δόμων κτλ. Αλλά δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο είναι ότι εδώ και 5 μήνες ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός δεν έχει υπογράψει αυτή την, υπουργική απόφαση. Αλλά κυρία Μουσδούκου, το πιο σημαντικό, είναι αυτό. Βεβαίως, θα έρθουμε και σε αυτό. Αλλά θέλω να ρωτήσω σημαντικό... για ποιο λόγο η ίδια η κυβέρνηση δεν συνέστησε τη Γενική Γραμματεία. Ναι, αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, στο οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα μικρό σκέλος του προβλήματος. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι αποφάσεις οι οποίες ορθά πάρθηκαν από την κυβέρνηση το Μάρτιο με αυτό το νόμο του 4375, ναι, που έλεγε αυτονόητα πράγματα, δηλαδή ότι πρέπει οι δομές να έχουν έναν διοικητή, ότι πρέπει όλες αυτές οι δομές, οι καινούργιες δομές που έγιναν εκείνη την εποχή, 50-60 δομές, πρέπει να έχουν ένα συντονιστικό όργανο και ούτω καθεξής, ότι πρέπει να υπάρχει μια γενική γραμματεία με μια υπηρεσία υποδοχής που να έχει ένα διευθυντή. Από όλες αυτές τις αποφάσεις, δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί καμία. Ο νόμος δηλαδή 4375 είναι μόνο στο χαρτί εδώ και 5 μήνες. Αυτό με οδήγησε μετά από πολλές προσπάθειες που έκανα να υπάρξει μια συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον Γιάννη Μουζάλα, να του στείλω πριν μερικές μέρες μια επιστολή και να του πω ότι εάν δεν προχωρήσει η εφαρμογή αυτού του νόμου, τώρα που έρχεται ο χειμώνας, που έχουμε πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα και στα νησιά, τώρα που υπάρχει αυτό το καινούριο θέμα το οποίο έχει προκύψει με την Τουρκία και με την αύξηση νέων προσφύγων κτλ., είναι επικίνδυνο να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το οποίο αδυνατούμε να καταλάβουμε. Μισό λεπτάκι, κύριε Βουδούρη, αν μου επιτρέπετε. Μας είπατε ότι για να λειτουργήσει η Γενική Γραμματεία χρειάζεται να πάρει τη συγκεκριμένη θέση ο αρμόδιος υπουργός και ούτω καθεξής. Αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι όλους αυτούς τους 5 μήνες που εσείς προσπαθούσατε, μόνο σας το είπατε, να έρθετε σε επικοινωνία προκειμένου να ξεκινήσετε, ξαναλέω, το έργο το οποίο σας είχαν αναθέσει. Η απάντηση που παίρνατε ποια είναι? Δεν γίνεται κανείς να μην σας αναθέσει αυτό το έργο. Ναι, τι απάντηση παίρνατε όμως αυτούς τους 5 μήνες? Πάγωσε και πάλι η σύνδεση. Κύριε Βουδούρη, αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί η τεχνολογία λίγο σήμερα μας δυσκολεύει. Ναι, μας έχει λίγο προδώσει η τεχνολογία. Λοιπόν, κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Σε μια πρώτη φάση, ο Γιάννης Μουζάλας μου ζήτησε να μην παίρνω πρωτοβουλίες για να εγκληματιστώ στο σύστημα το οποίο υπήρχε εκείνη τη στιγμή, και εγώ αυτό το ακολούθησα για 1-2 μήνες. Κάποια στιγμή όμως είπα στον Γιάννη τον Μουζάλα, τον υπουργό, ότι εγώ έχω μου είχε ανατεθεί μια αποστολή η οποία είναι να δομήσω ένα καινούριο διοικητικό εργαλείο συντονιστικό που είναι η Γενική Γραμματεία. Μάλιστα. Αυτό από ό,τι φαίνεται ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελε να προχωρήσει ο Γιάννης, και προφανώς αυτό θέτει ένα θέτημα, ένα θέμα, δηλαδή θέτει ορισμένες ερωτήσεις, στις οποίες μπορούμε να επανέλθουμε. Αλλά κυρία Μουσδούκου, επιτρέψτε μου κάτι, επειδή αυτό το θέμα τώρα κατά την άποψή μου δυστυχώς έχει περάσει στη δημοσιότητα. Διαβάζω σήμερα ορισμένα πράγματα τα οποία ομολογώ ότι δεν ξέρω αν με θυμώνουν περισσότερο ή αν με στενοχωρούν περισσότερο. Διαβάζω παραδείγματος χάρη ότι ο αναπληρωτής υπουργός λέει ότι ο Γενικός Γραμματέας, εγώ δεν έχω επιδείξει καμία διάθεση συνεργασίας. Έχω εδώ μια σειρά από έγγραφα, τα οποία θέλω να σας διαβάσω μερικά από αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από τον Ιούλιο. Ήδη από τις 7 Ιουλίου είχα τονίσει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον διορισμό διοικητών στις δομές, διότι εάν έρθουν οι νέοι υπάλληλοι που έρχονται τώρα και δεν υπάρχει ένας διοικητής ο οποίος να τους οργανώσει, αυτοί οι νέοι υπάλληλοι που έρχονται θα κάθονται σε μια γωνιά και δεν θα μπορούν να προσφέρουν. Ναι. Έχω στείλει πάρα πολλές επιστολές, πάλι ας πούμε 22 Ιουλίου.
έχοντας υπόψη ότι εκκρεμεί ο διορισμός των διοικητών και των διευθυντών στις δομές, είναι ορισμένα θέματα συντονισμού τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Αυτό και όμως τα αντιμετωπίζουμε με 2 μήνες καθυστέρηση. Κύριε Βουδούρη, αυτό που αδυνατούμε λοιπόν να καταλάβουμε. Εξής. Επιτρέψτε μου, κύριε Βουδούρη. Όχι, να κάνουμε διάλογο, κύριε Βουδούρη, γιατί πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς. Ενώ είναι μια απόφαση της κυβέρνησης, από την ίδια την κυβέρνηση δεν υλοποιείται αυτό το οποίο έχει εκπονήσει η συγκεκριμένη γραμματεία, η Γενική Γραμματεία, η οποία έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο και τα μέσα αρκετά είχαν ασχοληθεί, η Γενική Γραμματεία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Αυτό το οποίο εσείς αφήνετε να νοηθεί και θα σας ρωτήσω ευθέως για να το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε μόνος σας, είναι ότι υπάρχει ένα προσωπικό ζήτημα εδώ του αρμόδιου υπουργού. Ναι. Να σας πω, κυρία Βουσδούκου, ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα προσωπικό θέμα. Αυτό μερικοί θέλουν να το διαδώσουν. Δεν υπάρχει ούτε προσωπικό θέμα. Όχι, εσείς ο ίδιος το είπατε. Οι σχέσεις με τον Γιάννη Μουζάλα ήταν πάρα πολύ καλές. Ούτε υπάρχει πολιτικό θέμα. Υπάρχει μόνο ένα θέμα οργανωτικό και ένα θέμα διαχείρισης. Αυτό το οργανωτικό θέμα το έχει διευθετήσει ο νόμος 4375, ναι, και αυτός ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Είπατε νωρίτερα, λοιπόν, κύριε Βουδούρη, ότι δεν θέλει ο αρμόδιος υπουργός. Επειδή εδώ μιλάμε, μαζί μιλάμε, γι' αυτό σας επαναλαμβάνω το ερώτημά μου. Εάν θεωρείτε ότι διαφωνεί προσωπικά ο ίδιος ο υπουργός. Εσείς το είπατε και γι' αυτό σας ρωτώ και ρωτώ εσάς ευθέως για να το ξαναλέω. Επιβεβαιώσετε ή διαψεύσετε. Μα διαφωνεί, ο υπουργός διαφωνεί με τι? Με το να εφαρμόσει τον νόμο ο οποίος ο ίδιος έφερε στη Βουλή? Τι ξέρω, αυτό σας ρωτώ. Διαφωνία, αυτό δεν υπάρχει διαφωνία με τον κύριο Μουζάλα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν αφορά εμένα, αφορά τον υπουργό. Το ερώτημα είναι απλό. Γιατί ο υπουργός δεν εφαρμόζει τον νόμο? Γιατί δεν έχουν οι δομές διοικητές? Γιατί οι δομές δεν έχουν ενταχθεί στη Γενική Γραμματεία όπως προβλέπεται? Γιατί η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν έχει διευθυντή? Γιατί δεν έχει διευθυντή η Διεύθυνση Υποδοχής, που είναι το επιτελικό εργαλείο το οποίο προβλέπεται από τον νόμο? Εκτός από το επίσημο απάντημα, το οποίο δεν υπάρχει, εσείς έχετε κάνει κάποια προσωπική εκτίμηση? Αν μην τι άλλο, έχουν περάσει και 5 μήνες. Δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη. Αν έχετε κάνει κάποια προσωπική εκτίμηση μέσα σε αυτούς τους 5 μήνες. Για ποιο λόγο, αν έχετε εσείς εκτιμήσει κάποια... Κοιτάξτε, αυτό δεν θέλω εγώ να μπω σε προσωπικές εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό στο κάτω-κάτω της γραφής πρέπει να το ρωτήσετε στον αρμόδιο υπουργό. Εγώ όμως θέλω, προσπαθώ εδώ και 2-3 λεπτά να σας πω το εξής. Επειδή τώρα αυτά τα θέματα έχουν τεθεί και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα ξέρει. Εγώ θέλω να απευθύνω μια προσωπική έκκληση, όχι στον αναπληρωτή υπουργό, αλλά στο Γιάννη Μουζάλα. Και να του πω το εξής. Αυτά τα οποία βλέπω εδώ πέρα, διάφορες διαρροές που γίνεται, ότι δήθεν εγώ δεν συνεργάζομαι ή ότι έχω μιλήσει για ένα σχέδιο Β, ενώ και τα λοιπά. Να τα μιλήσουμε όλα τα πράγματα. Αυτά νομίζω ότι είναι ανάξια. Είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει, βλάπτει την πολιτική την οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε προς όφελος των προσφύγων και πρέπει αυτό να σταματήσει. Κάνω λοιπόν μια έκκληση και του λέω, του Γιάννη, να συναντηθούμε. Εγώ το ζητάω εδώ και 2 μήνες, να υπάρξει μια συνάντηση. Εγώ δεν είμαι γατζωμένος σε καμία θέση. Είμαι έτοιμος να παραιτηθώ. Αν λοιπόν ο Γιάννης Μουζάλας για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει να συνεργαστεί με μένα, δεν θέλει εμένα ως Γενικό Γραμματέα όπως το πρότεινε και με διόρισε ο Πρωθυπουργός, να μου το πει. Να μου το πει πρόσωπο με πρόσωπο και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει και το λόγο, τον πραγματικό. Αλλά να προσθέσω και το εξής. Ακόμα και αν δεν θέλει να μου πει το λόγο, δεν χρειάζεται να μου το πει. Αν θέλει να το κρατήσει μυστικό, ας το κρατήσει. Αλλά θέλω τις επόμενες μέρες να υπάρξει αυτή η συνάντηση, να μου πει ξεκάθαρα ποια είναι τα σχέδιά του. Εάν δεν μου το πει, όπως έχω δηλώσει σε αυτή την επιστολή, προφανώς εγώ θα υποβάλω την παραίτησή μου στον Πρωθυπουργό. Επαναλαμβάνω ότι η πρόθεσή μου δεν είναι ούτε να δημιουργήσω πρόβλημα στο Υπουργείο, ακόμα λιγότερο να δημιουργήσω πρόβλημα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Δεν είμαι εργαζομένος σε καμία θέση. Δεν ζήτησα να αναλάβω αυτές τις αρμοδιότητες. Μου προτάθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Το δέχτηκα με μεγάλη ευχαρίστηση, διότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Πρωθυπουργό.